Σε αυτό εδώ το κανάλι γουστάρουμε τις ταινίε και τις σειρές, αλλά πάνω απ' όλα γουστάρουμε τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτές και ιδιαίτερα του μερακλείδε. Αυτού που κάνουν το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, που θα δώσουν το 110% του αυτού του σε ένα project και θα το κάνουν όχι για του θεατέ, αλλά για την πάρτι του πρώτα απ' όλα. Για τέτοιε ακριβώ περιπτώσει, λοιπόν, θα μιλήσουμε στο σημερινό βίντεο, γιατί σήμερα έχει το πτενάρα με 10 περιπτώσει ταινιών που οι δημιουργοί του ένωσαν τα σύμπαντά του στα μουλοχτά. Είστε έτοιμοι να μάθετε όμορφα μυστικά. Ε τότε, ρε παιδιά, τι περιμένουμε. Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπει αυτό το κανάλι, να μην ξεχνά να το δείχνει πατώντα το κουμπί του like και εφόσον σου αρέσει η παρέα μα, πάτα το κουμπί τη εγγραφή και το καμπανάκι για να μην χάνει καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Πάμε. Νούμερο 10. Transformers και Friday the 13th. Όχι, δεν τρελάθηκα, όχι, δεν έπαθα κεφαλικό, όχι, δεν έκανα λάθο στο σενάριο. Όντω, το κινηματογραφικό σύμπαν των Transformers μοιράζεται ένα κοινό στοιχείο με αυτό τον Παρασκευή και 13. Ή μάλλον δύο κοινά. Το πρώτο είναι πως και στα δύο projects εμπλέκεται ο πολύ γνωστός σκηνοθέτης Michael Bay. Στην πρώτη ταινία Transformers εμπλέκεται ο σκηνοθέτης και στο Friday the 13th του 2009 ως παραγωγός. Παρόλο λοιπόν που είναι δύο τόσο διαφορετικά projects αυτά τα δύο, το δεύτερο κοινό που μοιράζονται είναι έναν χαρακτήρα. Και το όνομα αυτού Trend. Και μάλιστα όχι απλά μοιράζονται τον ίδιο χαρακτήρα, αλλά τον υποδίεται και ακριβώ ο ίδιο ηθοποιό, ο Travis Van Winkle. Και στι δύο ταινίε λοιπόν ο Τρέντ είναι ένα πλούσιο και προνομιούχος τύπο και μάλιστα μια θεωρία λέει ότι μετά τα γεγονότα τη πρώτη ταινία Transformers, ο Τρέντ μετακόμισε στο οικογενειακό του σπίτι που εμφανίζεται στην ταινία Παρασκευή και 13. Την καινούργια, και την παλιά. Νούμερο 9. Tangled και Frozen. Και ποιο δεν αγάπησε το Tangled τη Disney, κυρίε και κύριοι. Όχι, πείτε μου ποιο. Εμένα πάντως είναι από τι αγαπημένε μου animated ταινίε. Και τώρα πείτε μου ποιο δεν αγάπησε το Frozen. Να σηκώσω το χέρι του. Πείτε μου ότι δεν είμαι μόνο μου. Τέλο πάντων, δεν μα νοιάζει αυτό τώρα. Αυτό που μα νοιάζει είναι το ότι αυτέ οι δύο ταινίε, αυτά τα δύο σύμπαντα, συνδέονται. Ναι, ναι. Στην ταινία Frozen, λοιπόν, στην σκηνή τη τέψη τη πριγκίπισσα Έλσα, εμφανίζεται και μία άλλη πριγκίπισσα. Η Ραπουνζέλ. Η πρωταγωνίστρια, δηλαδή του μαλλιά κουβάρια, όπω λέγεται στα ελληνικά. Αλλά και ο Φλίν από την ίδια ταινία. Τι έγινε, Disney, πάμε για Princess Multiverse. Δεν μα καλά καθόλου. Φέρτε το. Νούμερο 8. Kill Bill και From Dusk Till Dawn. Σα εύχομαι να βρείτε κάποιον ή κάποια παιδιά που να σα αγαπάει όπω αγαπιούνται οι δύο τύποι που συναντώμε στο νούμερο 8. Οι Quentin Ταραντίνο και Ρόμπερτ Rodriguez στρέφουν μια ιδιαίτερα έντονη συμπάθεια ο ένα για τον άλλον, αλλά και έναν ιδιαίτερο σεβασμό. Ο οποίο δεν κρύβεται. Το γεγονό αυτό λοιπόν γίνει σε μία από τι πιο ωραίε και ταυτόχρονα ιδιαίτερε τρελέ ενώσει συμπάντων που έχουν γίνει ποτέ. Και μιλάω για τι ταινίε Death Proof και Planet Terror που έχουν σκηνοθετηθεί από του Ταραντίνο και Ροντρίγκε αντίστοιχα. Τον Απρίλιο τώρα του 2007 κυκλοφορεί στου κινηματογράφου η διπλή ταινία μεγάλου μήκου με τίτλο Grind House, την οποία υπέγραφαν και αυτοί μαζί οι Ταραντίνο και Ροντρίγκε. Στην ουσία το Grind House ήταν δύο ταινίε πεγμένε back to back. Κυκλοφορεί λοιπόν το Grind House και πατώνει εντελώ στο εγχώριο box office. Μιλάμε παιδιά, του έβαλε μέσα με τα μπούνια. Οπότε και οι ταινίε Death Proof και Planet Terror σπάνε και παρουσιάζονται στο παγκόσμιο κοινό ω αυτόνομε. Σημειώνοντα η κάθε μία από αυτέ τεράστια επιτυχία. Και τώρα ήρθε η ώρα να σα πω για τη σύνδεση για την οποία αναφέρθηκε ο τίτλο του νούμερο 8. Γιατί ο Σερίφη Earl, παιδιά, ακριβώ ο ίδιο Σερίφη όμω, εμφανίζεται εκτό από τι ταινίε Death Proof και Planet Terror και στις ταινίες From Dusk Till Dawn και Kill Bill. Ναι, καλά καταλάβατε, μιλάμε για τετραπλή σύνδεση κερασμένη από Ταραντίνο και Ροντρίγκελ. Ιστερόγραφο, όλες αυτές τις ταινίες που αναφέρθηκαν στο νούμερο 8, δείτε τες και δεν θα χάσετε. Νούμερο 7, Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας και Batman το 1989. Ναι, ξέρω, σε βλέπω ότι κοιτάς περίεργα την οθόνη σου. Ξέρω ότι ακούγεται υπερβολικά τρελή τέτοια σύνδεση, αλλά παιδιά... Πρέπει να την πω. Αφού μιλάμε για δύο εντελώ άσχετε ταινίε μεταξύ του, από όπου και αν τι κοιτάξει. Όμω, αρχικά θέλω να σα υπενθυμίσω ότι οι ταινίε Batman του 1989 και Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτα είναι δημιουργήματα του θρηλυκού Tim Barton. Στην ταινία Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτα, λοιπόν, γίνονται πάρα μα πάρα πολλέ αναφορέ σε άλλε ταινίε του Tim Barton. Όμω, αυτή στην ταινία Batman του 1989, είναι η πιο ζουμερή από όλε. Στην ταινία, ο πατέρα του Τσάρλι λοιπόν φαίνεται να φτιάχνει κάποιε οδοντόπαστε μάρκα Smilex. Που εάν το όνομά του σα φαίνεται οικείο, τότε είστε δυνατοί παίκτε γιατί ακριβώ το ίδιο όνομα είχε και η θανατηφόρα τοξίνη που χρησιμοποιούσε ο Τζόκερ στην ταινία Batman. Smile. Τώρα λέτε να προέρχονται από την ίδια πρώτη ύλη ή μήπω και από τον ίδιο προμηθευτή. Για εμά θα ήταν καλό κάτι τέτοιο, για αυτού που θα έπλαιναν τα δόντια του με το Smilex πάλι, όχι και τόσο. Νούμερο 6. The Lion King και Hercules. Είναι πάρα πολύ γνωστό πλέον ότι η Disney χρησιμοποιεί πολύ όμορφα easter eggs σχεδόν σε όλε τι ταινίε τη για να διαφημίσει υποσυνείδητα τα υπόλοιπα project τη. Ε, αυτό ακριβώ λοιπόν έγινε και στην ταινία Ηρακλή του 1997. Μόνο που εδώ το reference μπορεί άνετα να πάει και σε άλλο επίπεδο. Σε μια σκηνή του Hercules λοιπόν, ο ημίθιο star Ηρακλή ποζάρει για τι ανάγκε τη δημιουργία ενό βάζου με την αφεντιά του. Οπότε και είναι στολισμένο με τα απαραίτητα accessoire. Ένα σπαθί μια σπίδα και μια γούνα ενό λιονταριού. Εάν όμω κάποιο κοιτάξει προσεκτικά το λιοντάρι που απεικονίζεται να φοράει τη γούνα του Ηρακλή, δεν είναι άλλο από τον κακό τη ταινία Ο Βασιλιά των Λιονταριών. Ο Σκάρ. Τώρα κάποιο θα σκεφτεί και θα έχει δίκιο, άρα ο Σκάρ είναι το λιοντάρι τη Νεμέα στο σύμπαν του Χέρκουλη. Mm, όχι. Όχι, γιατί στην ταινία εμφανίζεται κανονικά και το λιοντάρι τη Νεμέα. Παρ' όλα αυτά, ο Ηρακλή επιλέγει να φορέσει τον Σκάρ για τη φωτογράφηση. Κάντε τις θεωρίες σας εσείς κάτω στα σχόλια πώς γίνεται ο Σκάρ να έγινε αξεσουάρ του κλί. Νούμερο 5. American Psycho και The Rules of Attraction. Τι αγγλικά μιλάω. Και ποιο δεν έχει τρελαθεί με την ερμηνεία του Christian Bale στο American Psycho, κυρίε και κύριοι. Μία ταινία που στηρίζεται πάνω στην ομόνιμη νουβέλα του Brett Easton Ellis και πρωταγωνιστή ο ψυχοπαθή δολοφόνο εν ονόματι Patrick Bateman. Μία άλλη ταινία όμω που κυκλοφόρησε δύο χρόνια μετά το American Psycho, το The Rules of Attraction, στηρίζεται και αυτή σε νουβέλα του ίδιου συγγραφέα. Και ω πρωταγωνιστή, μάλιστα, έχει έναν αυτοκτονικό έμπορο ναρκωτικών με το όνομα Sin Batman. Η Οι πιο παρατηρητική θα προσέξατε ότι οι δύο πρωταγωνιστέ των δύο ταινιών που προανέφερα μοιράζονται το ίδιο επίθετο. Κυρίω γιατί είναι αδέρφια. Ω oh, ναι, η Σιν και Πάτρικ είναι αδέρφια και μάλιστα είχε ζητηθεί από τον Κρίστιαν Bale να κάνει ένα κάμεο στο The Rules of Attraction, όμω εκείνο αρνήθηκε. Αναγκάζοντα του δημιουργού τη ταινία να προσλάβουν έναν άλλο ηθοποιό για να κάνει τη δουλειά που δεν ήθελε να κάνει ο Christian Bale. Πάντω το μόνο σίγουρο είναι πω δεν θα ήθελα να ήμουν μέλο αυτή τη οικογένεια. Νούμερο 4. Jason Goes to Hell και The Evil Dead. Εάν κάποιο έρθει και σε ρωτήσει ποιο πιστεύει είναι ο πιο εύκολο τρόπο για να ενώσει δύο ή παραπάνω horror franchises, η απάντηση που πρέπει να του δώσει είναι μία και λέγεται Necronomicon. Το οποίο στην ουσία είναι ένα βιβλίο που μέσω αυτού μπορεί να φέρει στη ζωή διάφορα τέρατα. Το νεκρονόμικο λοιπόν είναι ένα δημιούργημα του Howard Phillips Lovecraft, του πατέρα των τεράτων θα έλεγε κάποιος. Αυτό το βιβλίο λοιπόν χρησιμοποιείται και στην ταινία των 90's Jason Goes to Hell, αλλά και στη σειρά ταινιών The Evil Dead, του αγαπημένου μας Sam Raimi. Όπω και σε πολλέ άλλε χώρο ταινίε. Και ναι, ξέρω τι σκέφτεσαι τώρα. Το παιχνίδι The Evil Dead που έχει βγει τώρα τελευταία στηρίζεται σε αυτέ ακριβώ τι ταινίε. Από τι οποίε έχει επιρροέ και το νέο Doctor Strange. Λογικό. Ίδιο σκηνοθέτη βλέπετε. Είσαι λοιπόν χώρο συγγραφέα και θε να ενώσει δύο τερατοσύμπαντα. Κοτσάρι μέσα στο σενάριό σου των Necronomicon και καθάρι. Νούμερο 3. The Matrix και Star Wars Attack of the Clones. Μία από τι αγαπημένε μου μολοχτέ συνδέσει, παιδιά, είναι αυτή εδώ και σίγουρα δεν θα περίμενε να την ακούσει. Το Matrix ή Matrix για κάποιου franchise έχει αγαπηθεί από το ευρύ κοινό όλα αυτά τα χρόνια. Καλά, εντάξει, για το Star Wars δεν το συζητώ. Και τα δύο αυτά πρόσφατα έκανα νέο ξεκίνημα και συνεχίζουν. Όμω η juicy λεπτομέρεια που δεν ήξερε είναι ότι αυτά τα δύο συνδέθηκαν κρυφά το 2002 όταν και κυκλοφόρησε το επεισόδιο 2 του Star Wars Attack of the Clones. Στην επίθεση των κλόνων λοιπόν, η Anakin και ο Obi-Wan σε μια σκηνή βρίσκονται στο Outlander Club. Όπου εκεί ένα άνδρα προσπαθεί να πουλήσει στον Obi-Wan ένα είδο παρεστησιογών. Το σημαντικό εδώ, guys, είναι πω αυτόν τον παράνομο πολιτή τον υποδίεται ο Matt Doran. Ο ίδιο τοπίο δηλαδή που υποδίεται και τον Μάου. Μάους στην ταινία Matrix. Ο Μάους, για όποιον δεν θυμάται, στην πρώτη ταινία Matrix είναι ο κατασκευαστή του προγράμματο Red Dress. Που είναι στην ουσία ένα πρόγραμμα με μια ευπαρουσία στη γυναίκα, αντιμένη στα κόκκινα, που σκοπό τη είναι να αποσπάσει την προσοχή του εκπαιδευόμενου στο σύμπαν του Matrix. Οπότε, μέχρι τώρα έχουμε τον ίδιο ηθοποιό να παίζει τον πολιτή στο Attack of the Clones. Αλλά στην ίδια σκηνή υπάρχει και μια γυναίκα. Η οποία γυναίκα προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή του άνακι Skywalker. Τη γυναίκα αυτή λοιπόν την υποδίεται η Φιόνα Τζόνσον. Η ίδια ακριβώς ηθοποιός που υποδίεται και την γυναίκα με τα κόκκινα στο Matrix. Άρα μετά από αυτό κάποιος μπορεί να πει. Μήπως το Star Wars franchise βρίσκεται ολόκληρο μέσα στο Matrix. Ποιο ξέρει τα σίγουρα, κυρίε και κύριοι, πάντω είναι και αυτό μια θεωρία. Νούμερο 2. Blade Runner και Πλέον, παιδιά, αυτή η σύνδεση είναι φανερή και επιβεβαιωμένη, όμω για χρόνια αποτελούσε ένα τεράστιο ερώτημα εάν τα σύμπαντα των Blade Runner και Alien συνδέονται με κάποιον τρόπο. Πολλέ και διάφορε θεωρίε κυκλοφορούσαν λοιπόν για τη σύνδεση αυτών των δύο μεγάλων franchises και ο ισχυρότερο λόγο όλων ήταν ο μεγάλο Ridley Scott, που σκηνοθέτησε τι δύο πρώτε ταινίε Alien και Blade Runner που κυκλοφόρησαν το 1979 και 1982 αντίστοιχα. Σε αυτά τα δύο σύμπαντα λοιπόν, λοιπόν υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείες. Η εταιρεία κατασκευής των Replicants στο Blade Runner, η Tyrell Corporation και η Wayland Corporation στο Alien. Που για χρόνια εικαζόταν ότι η μία είναι η συνέχεια τη άλλη. Αυτέ τι δύο εταιρείε λοιπόν ήρθε να ενώσει μια τρίτη ταινία που κυκλοφόρησε πάρα πολλά χρόνια αργότερα. Το 2012 λοιπόν η ταινία Prometheus που ανήκει στο Alien franchise και έχει σκηνοθετηθεί και αυτή από τον Ridley Scott ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να συνδέσει μια για πάντα τα Alien και Blade Runner. Σε μια σκηνή που περιέχεται στο Blu-ray έξτρα υλικό τη ταινία Προμηθέα, ο ιδρυτής της εταιρείας Wayland Corporation παραδέχεται ανοιχτά ότι όλα όσα ξέρει για την δημιουργία των Androids τα έμαθε από τον Eldon Tyler, τον ιδρυτή της Tyler Corporation, δηλαδή από το σύμπαν του Blade Runner. Και η τραγική ηρωνία είναι ότι πιο μετά κιόλα στην ομιλία που κάνει, κάνει και χαβαλέ, γιατί κοροϊδεύει τον μέντορά του και λέει ότι κατάντησε να τον σκοτώσουν τα ίδια τα δημιουργήματά του. Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε γιατί είπα τραγική ηρωνία. Και αργότερα, μία ακόμη ταινία ήρθε για να δώσει ακόμη με μεγαλύτερο βάθο στην ένωση μεταξύ αυτών των δύο franchise. Και μιλάω φυσικά για την ταινία Blade Runner 2049 που κυκλοφόρησε το 2017. Και στο νούμερο 1 βρίσκουμε το Spider-Man 2 και την ταινία The Punisher. Μιλήσαμε ήδη μια φορά για Sam Raimi και ένωση χώρων συμπάντων. Ήρθε η ώρα να αποδείξω σε όλου ότι η επιλογή του θρηλυκού σκηνοθέτη στην ταινία Doctor Strange Multiverse of Madness δεν ήταν ένα θέμα διαπραγματεύσιμο. Γιατί ο Sam Raimi είναι ο μπαμπά του Multiverse before του cool, και κύριοι. Στην ταινία Spider-Man 2, λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα στο τέλο τη, που η MJ την κάνει με ελαφρά από τον γάμο τη για να τρέξει στην αγκαλιά του Peter Parker, ανάμεσα στου κατοίκου τη Νέα Υόρκη που φαίνονται στο background, εμφανίζεται και ένα τύπο που μα είναι πάρα πολύ γνωστό. Ο Punisher του Thomas Jane από την ταινία του 2004. Μάλιστα, λόγω των πολύ σοβαρών θεμάτων που υπήρχαν εκείνη την εποχή με τα συμβόλαια των διαφόρων εταιριών που είχαν τα δικαιώματα του κάθε σούπερ δεν επετράπη στον Jane να κάνει ο ίδιο το κάμεο. Και ο Ράιμι που δεν ήθελε με τίποτα να παρακάμψει αυτήν την λεπτομέρεια, έβαλε στη θέση του τον σταν double ηθοποιό του. Περιμένετε, έχει και συνέχεια. Γιατί ο Sam Raimi ήθελε και μάλιστα προσπάθησε και πάρα πολύ στην πρώτη ταινία Spider-Man να εμφανιστεί και ο Wolverine του Hugh Jackman. Κάτι που θα γινόταν πράξη εάν κατάφερνε κάποιο να βρει την στολή του Wolverine από την ταινία του 2000. Ναι, καλά ακούσατε, δεν σα κάνω πλάκα. Συμβαίνουν και στο Hollywood αυτά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Τώρα του φαντάζομαι να είναι όλοι το 2002. Ρε Μίτσο, μήπω έχει δει πουθενά τη στολή του Wolverine, ρε! Εδώ την είχα τελευταία φορά στα άπλητα, πού διάλο πήγε. Και δεν μένουμε εκεί μόνο γιατί για το Τέλος, σας άφησα την πιο ζουμερή σύνδεση. Ο J. Jonah Jameson, λοιπόν, στο Spider-Man 2, όταν μαζί με έναν υπάλληλό του από την εφημερίδα ψάχνουν ένα όνομα για τον νέο κακό που έσκασε στην πόλη, τον Dr. Otto Octavius εννοώ, απορρίπτει το όνομα Doctor Strange που του προτείνει γιατί όπως χαρακτηριστικά ανέφερε είναι ήδη πιασμένο. Άρα ο Doctor Strange προϋπήρχε του Spider-Man σε αυτό το σύμπαν. Και γι' αυτό λοιπόν σας είπα στην αρχή ότι η επιλογή του Sam Raimi για να σκηνοθετήσει τη δεύτερη Doctor Strange ταινία ήταν μονόδρομο. Αυτέ λοιπόν ήταν οι πιο juicy μυστικέ συνδέσει που μπόρεσα να βρω. Εάν εσύ γνωρίζει και άλλε, μην διστάσει να τι μοιραστεί μαζί μα κάτω στα σχόλια. Και πε μου και ποια από αυτέ τι συνδέσει που άκουσε εδώ πέρα σε έκανα να πει Σοπαρε! Και εγώ ήμουν ο Θωμά. Εάν θέλει να βλέπει περισσότερο υλικό από εμένα, μπορεί να με ακολουθήσει και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινε ω το τέλο αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρει τι να κάνει. Και για να μην χάσει τα επόμενα, πάτησε το κουμπί τη εγγραφή και το καμπανάκι για να μην χάσει καμία από τι βιντεάρε που θα έρθουν στο μέλλον. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίε και σειρέ. Αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super.